Φορτωμένες είναι τελευταίες ώρες του 2015 οι προθήκες των παραδοσιακών κρεοπολίων με κρέατα για όλες τις προτιμήσεις, την ίδια ώρα που σχεδόν άδεια είναι τα πορτοφόλια των καταναλωτών. Οι πολλές υποχρεώσεις προς το κράτος στο τέλος του έτους έχουν οδηγήσει πολλούς καταναλωτές να προμηθευτούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι και μάλιστα σε περιορισμένες ποσότητες. Οι κρεοπόλες έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλές και την ποιότητα άριστη. Συγκεκριμένα πολλούν το χοιρινό μπούτι από 5 έως 9 ευρώ το κιλό, τη χοιρινή μπριζόλα από 5 έως 7,5 ευρώ το κιλό, τις πανσέτες από 5,5 έως 7 ευρώ το κιλό, το ρολό από 8 έως 9 ευρώ το κιλό, το λουκάνικο από 6 έως 8 ευρώ το κιλό, τη γαλοπούλα από 7 έως 10 ευρώ το κιλό και την παραδοσιακή μπάμπο 8,5 ευρώ το κιλό. Τι είναι αυτό που αγόρασε ο κόσμος? Προτίμησε πάλι τα παραδοσιακά, την μπάμπο, το χοιρινό ή προτίμησε και τη γαλοπούλα? Η γαλοπούλα δεν κινήθηκε τόσο όσο άλλες χρονιές. Κατά βάση ήταν το χοιρινό, η μπάμπο, αυτά είναι τα παραδοσιακά εδέσματα της Θράκης και σε πολύ καλό επίπεδο κινηθήκανε. Λουκάνικα και για το γιορτινό τραπέζι, έτσι, μπούτι χοιρινό που βάζουν στο φούρνο για ζαμπόνι. Ίσως συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, στο πούμε ότι ο κόσμος ακόμα ψωνίζει, αλλά ψωνίζει λιγότερο. Δηλαδή θα πάρει το κατετήσι τώρα, θα το πάρει σε μικρότερη ποσότητα από αυτό που είχαμε συνηθίσει παλιότερα? Την τελευταία πενταετία έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, ψωνίζουν όσο πρέπει, για μία ημέρα, δύο ημέρες το πολύ. Και συνεχίζει αυτό, και η μικρή δηλαδή ποσότητα, ναι, αυτό δεν έχει αλλάξει και ίσως είναι και καλύτερο, γιατί παλιότερα αγοράζανε μαζεμένα για 20 μέρες κρέατα και όλο τον υπόλοιπο μήνα καθόμαστε. Ενώ τώρα υπάρχει μια ροή και τον υπόλοιπο μήνα. Πολύ είναι ωστόσο και φέτος οι καταναλωτές οι οποίοι και στράφηκαν στο κοτόπουλο, στον κόκορα αλλά και στη γαλοπούλα. Τα καταστήματα που πολλούν τέτοια είδη είχαν την τιμητική τους με τις τιμές να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και για όλα τα βαλάντια. Είδη κοτόπουλου, φρέσκα, νοπά και όσο μπορούμε ντόπια είδη κοτόπουλου, αποκλειστικά ελληνικά. Ο κόσμος για άλλη μια χρονιά τίμησε τα ελληνικά προϊόντα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, τους ευχαριστούμε πολύ και τους ευχόμαστε καλή χρονιά και καλές γεύσεις στο τραπέζι τους πάντα. Είναι και οι τιμές νομίζω πιο προσιτές τα είδη που έχουν να κάνουν με το κοτόπουλο. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό της κρίσης, δηλαδή το ότι έρχεται ο κόσμος και παίρνει τέτοιου είδους προϊόντα περισσότερο? Σίγουρα αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής θα βρει στην Αλεξανδρούπολη φρέσκο ελληνικό προϊόν από κοτόπουλο στην καλύτερη τιμή που υπήρχε ποτέ στην αγορά, τόσο από εμάς όσο και από άλλους συναδέλφους. Και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό το έχει κατανοήσει και το έχει εκτιμήσει. Και γι' αυτό το έβαλε στο τραπέζι του για άλλη μια φορά. Εκτός φυσικά από τους λόγους υγείας που προσδίδει το κοτόπουλο, έχει καλύτερα χαρακτηριστικά ως προϊόν στο τραπέζι. Προτίμησε λοιπόν τον τόπιο κοτόπουλο, τον κόκορο όπως είδαμε, αλλά και την ξενόφερτη γαλοπούλα. Φέτος η γαλοπούλα ήταν μια έκπληξη. Ενώ τα τελευταία 2-3 χρόνια ο κόσμος είχε στραφεί αποκλειστικά στο κοτόπουλο, φέτος η γαλοπούλα κέρδισε τα σκύπτρα ξανά και ήταν μια έκπληξη της χρονιάς. Οι τιμές πώς πήγανε για τη γαλοπούλα? Οι τιμές της γαλοπούλας ήταν από τα οργανωμένα, από την οτροφία, από τις μεγάλες παραγωγές γαλοπούλας, ελληνικής πάντα γαλοπούλας, ήταν καλές. Οι μικροί ντόπιοι παραγωγοί είχαν ακριβότερη γαλοπούλα. Κατανοητό και από εμάς και από τους καταναλωτές αυτό. Mm.